Φιλανθρωπίας μετάδοση Χριστόν καταπέσε τες ψυχές ημών δυσόμπη και μέγα ελεός. Και εις κυραγωγία τυφλών παιδαγωγία της νεότητος ένδοξε του γύρω συμπακτηρία των πλανωμένων τιμή των αμαρτανών των ιδιόρθωσης λοιπόν ευωδέστατος μυρωθήκη του πνεύματος της ευπηρίας ο ταμός ο αέναος καταγωγείων της Αγίας Τριάδος ετώ. Μεν ίσο τον υμνούντωσε κρυώμενος πλήψεων και των κινδύνων και νόσων και ονείρου κολάσεως Χριστόν γηκετεύων τον παρέχοντα τον κόσμο. Στην αίθουσα του Συλλόγου Καλός Σαμαρείτης, ο οποίος σύλλογος δρά και εδώ πάρα πολλά χρόνια εκδοχής ακόμη, όταν τον ίδρυσε ο αείμνηστος Αλέξανδρος Γεννάτσος. Και πάντοτε με την ευλογία της Εκκλησίας επιτελείται το έργο σας το κοινωνικό και το φιλανθρωπικό προπατός και κάνετε πολλές φορές και συγκεντρώσεις και έτσι χαιρόμεθα ιδιαίτερως ότι και εσείς προσφέρετε κάτι στο έργο των φιλανθρωπικών, των κοινωνικών, των ιεροαποστολικών της Αγίας μας Εκκλησίας. Και απόψε λοιπόν έχετε ειδική σύσκεψη και συγκέντρωση να τιμήσουμε ένα πρόσωπο το οποίο και αυτό κατήγεται από εδώ από τα μέρη, τα εκλεγμένα μέρη της Ιεροδέας και έδρασε και στο εξωτερικό, όπως με έλεγε ένας κύριος προηγουμένως, και στο Σιδρόκαστρο και έτσι προσέφερε πάρα πολλά και πρέπει να τιμηθεί ιδιαίτερως. Σας συγχαίρω λοιπόν που κάνατε αυτή την προσπάθεια και θα τιμήσετε το πρόσπορο αυτό τον Ευσέβιο, τον πατέρα Ευσέβιο Δίτη, και έχετε και ειδικόν ομιλητή, ο οποίος θα μας ομιλήσει και θα μας ενημερώσει σχετικώς με το βίο, τη δράση του και τις προσπάθειες τις οποίες έκανε αυτή η ευλογημένη ψυχή. Σήμερα, Κυριακή του Καλού Σαμαρίτη στην αίθουσα του Συλλόγου μας. 76 χρόνια πέρασαν από τότε που 44 συμπολίτες μας, εμπνευσμένοι από το παράδειγμα της ζωής του Αλέξανδρου Γκανιάτσου, του μετέπειτα πατέρα Αλέξανδρου, ασπάστηκαν το όραμά του και αποφάσισαν να ιδρύσουν το Χριστιανικό Φιλανθρωπικό Σύλλογο Πτολεμαΐδας ο Καλός Σαμαρίτης,
το σύλλογο που έμελε να επουλώσει πολλές ηθικές, πνευματικές και υλικές πληγές. Ο σύλλογός μας, εμπνευσμένος από το παράδειγμα του καλού Σαμαρίτη, φροντίζει όλα αυτά τα χρόνια να εκδηλώνει έμπρακτα την αγάπη του προς τον συνάνθρωπο, με επισκέψεις σε νοσοκομεία, φυλακές και με παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορες οικογένειες. Τα τελευταία 18 χρόνια συνεχίζει αδιάλειπτα τη σύνδεση απόρων συμπολιτών μας. Φέτος διανέμει καθημερινά 130 και πλέον μερίδες φαγητού σε εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Εθελόντριες μαγείρισες, ζωσμένες στην ποδιά της αγάπης, ακούραστα και αγόγγιστα διακονούν στην κουζίνα του συλλόγου μας, ώστε να φτάνει καθημερινά ένα πιάτο ζεστό φαγητό στα σπίτια ενδεών συνανθρώπων μας. Την προσπάθειά μας αυτή ευλόγησε με ιδιαίτερη ζέση ο Μητροπολίτης μας. Αγκάλιασαν οι ενορίες μας, υποστήριξαν οι φορείς του τόπου μας, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος, οι επαγγελματικές οργανώσεις, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και όλοι οι συμπολίτες μας. Χωρίς την ηθική και υλική υποστήριξή τους, δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε ως σήμερα. Προσφορές αντιμνημοσύνου, προσφυλών προσώπων, αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο τρόπο και πιάνουν τόπο γεμίζοντας ευγνωμοσύνη τις ψυχές αυτών που τις δέχονται. Αγαπητοί μου, όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να ακολουθούμε ταπεινά το παράδειγμα του καλού Σαμαρίτη της παραβολής. Του κόστισε κόπους και θυσίες η αγάπη. Έχασε χρόνο πολύτιμο για το ταξίδι του. Ξόδεψε το κρασί και το λάδι του. Έδωσε τα χρήματά του. Στερήθηκε το ζώο του και κουράστηκε πεζοπορώντας ο ίδιος για να μεταφέρει τον πληγωμένο. Έτσι όμως εκδηλώνεται η αληθινή αγάπη, με πράξεις και θυσίες. Και είναι τόσο πιο αληθινή, όσο πιο μεγάλες είναι οι θυσίες τις οποίες υποβαλόμαστε για αυτήν. Φέτος, επί τη συμπληρώση 9 ετών από τη σεπτή κοίμηση του μακαριστού Αγίου Γέροντος Ευσεβίου Βίτη, αποφασίσαμε να τιμήσουμε τη μνήμη του. Ο πατήρ Ευσέβιος υπήρξε πνευματικός, θεολόγος, συγγραφέας, αληθινός μυσταγωγός και μορφή ασκητική που ζούσε την πτωχία του Ιησού. Διέθετε το ιερατικό χάρισμα, ενέπνεε γαλήνη και ηρεμία. Ήταν ένας γνήσιος λειτουργός του μυστηρίου της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Ακρίβεια, ιεροπρέπεια, σεμνότητα, προσοχή, προσήλωση, συνέστηση, τα χαρακτηριστικά του. Ακάμπτος εργάτης του Θείου Λόγου, βαθύς γνώστης της Αγίας Γραφής, ακούραστος μελετητής της Πατερικής Σοφίας, ο λόγος του ρέων, λιτός, απλός, σαφής, με στόχο όχι να εντυπωσιάσει, αλλά να οικοδομήσει. Στο δάσος του Κρυονορίου περιφερόταν προσευχόμενος με κύριο μέλημά του την ένωση με τον Κύριο Ιησού Χριστό μέσα από προσευχή, άσκηση, νηστεία, καταπώνηση του σαρκίου. Την ιερά εξομολόγηση την ασκούσε με αυταπάρνηση ως λειτουργήμα και προσφορά στις πονεμένες και πάσχουσες καρδιές. Άνθρωπος του Θεού, με διάθεση συγχωρητικότητας και προαιρετικό χάρισμα. Από το 2000 εμφανίστηκαν τα πρώτα σοβαρά σημάδια κλονισμού της υγείας του. Ταλαιπωρήθηκε πολύ. Όλοι όμως θαύμασαν την ιόβια υπομονή, την απίστευτη καρτερία του, ώσπου στις 4 Νοεμβρίου ειρηνικά πέρασε στην αιωνιότητα. Η εκκλησιαστική αλήθεια Κερκύρας έγραψε: «Κοιμήθηκε ένας ασχητής και ιεραπόστολος, πνευματικός και γέροντας του καιρού μας. Ήταν ο ερημίτης που συνέπασκε με τα προβλήματα των άλλων, ο πνευματικός οδηγός, ο στοργικός ποιμένας που σεβόταν την ελευθερία του προσώπου, που βοηθούσε τους φτωχούς και γενικά επιδίωκε την αφάνεια. Η ζωή του ήταν ένα ανοιχτό βιβλίο των ενολών του Κυρίου. Ο μακαριστός γέροντας, με τις νοθεστίες του και στις προσευχές του, πολλές φορές στήριξε και καθοδήγησε τα μέλη του συλλόγου μας. Αιωνία σου η μνήμη, όσοι γέροντα, πρέσβευε υπερπάντων ημών». Του αδελφού συλλόγου καλού Σαμαρίτου και φιλανθρωπικού και του φιλανθρωπικού, ευχαριστεί πάρα πολύ τον Διοικητικό Συμβούλιο και εύχεται, όπως συνεχίσει με μεγάλο ζήλο και καλή θέληση και δύναμη, το θεάριστο έργο το οποίο έχει επομιστεί. Ευχαριστώ. Με τον γέροντα Ευσέβιο, τον μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, για 17 ολόκληρα χρόνια από την ταπεινή ζωή μας. Θα κάνουμε μία πρώτα αναδρομή, ένα μικρό βιογραφικό
του γέροντος αναγκαίο για όσους δεν τον ξέρουν, ερανισμένο από τις ήδη υπάρχουσες εκδόσεις. Στην ιστορική βλάστη Κοζάνης πρωτοβλάστησε ο τρυφερός βλαστός της Χάριτος, ο Στέργιος Βίτης του Νικολάου και της Βασιλικής, η Εξυπνάδα, η Εφηλία και η Μελέτη του από πολύ νωρίς μαγνήτιζαν τη ζωή του κάθε άριστία και πρόοδο, άριστος παντού και συγχρόνως σεμνός, ταπεινός και μετρημένος, απλός και προσινής. Παρά την αγριότητα της ταραγμένης τότε εποχής, επιλέγει αποφασιστικά την θεολογία σαν την επιστήμη της καρδιάς του. Ο φίλος του και συνοικότροφος στη ζωή, ο μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκίδος Κυρός Νικόλαος Ελέτης, τον χαρακτήρισε πολύ σωστά «ραγιά του μεγάλου ιδανικού του και δούλο του Ιησού». Μετά την διαίρεση της ζωής, εγκαταλείπει την Ελλάδα με την ενδόμηχη σκέψη για ανώτερες μεταπτυχιακές σπουδές. Ενώ προετοιμαζόταν για αυτές, γνώρισε την φιλανθρωπική κίνηση Εμαούς του Αβά Πιέρ. Επρόκειτο για τους ρακοσυλλέκτες της αγάπης, για τους οποίους τα ραδιόφωνα και ο τύπος της εποχής εκείνης έκαναν λόγο για την επανάσταση της καλοσύνης. Διέθεσε χρόνο και όλες τις σωματικές και πνευματικές του δυνάμεις στην υπηρεσία των φτωχών της γαλλικής πρωτεύουσας, των αστέγων, των εξαθλιωμένων μεταναστών. Έγινε ρακοσυλλέκτης, κοινωνικός λειτουργός, αχθοφόρος της αγάπης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, βάζοντας στο περιθώριο την προσωπική του επιθυμία για μεταπτυχιακές σπουδές. Στη συνέχεια πήγε στη Γερμανία, στη Σουηδία, στα πλαίσια αυτής της κίνησης Εμαούς, διακονώντας σε διάφορες πόλεις των δύο χωρών στον τομέα βοήθειας των εμπερίστατων συνανθρώπων. Στην Ουψάλα της Σουηδίας γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο και ετοίμασε την διατριβή του. Όμως κάποιος αδελφός, η λέξη εντός εισαγωγικών, στον οποίο έδωσε καλόπιστα την διατριβή του για να της ρίξει μια ματιά, αφού άλλαξε το όνομα του κοπιάσαντος συγγραφέως, δηλαδή του γέροντος Ευσεβίου Βίτη, την υπέκλεψε και την χρησιμοποίησε για την δική του ανάδειξη. Ο καλός Στέργιος πόνεσε, αλλά δεν διαμαρτυρήθηκε για την αδικία αυτή. Ποτέ δεν αναφέρθηκε για τον μοχθηρό και πονηρό αυτόν φίλο, επιφυλάσσοντας γι' αυτόν πρωτοφανή συγχωρητικότητα, την συγχωρητικότητα του Χριστού. Το θέμα της διατριβής ήταν ανθρωπολογία του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Και μια αναγκαία παρέκβαση παρακαλώ. Ανεξήγητος και απερίγραπτος ο άνθρωπος του Ευαγγελίου, αδελφοί μου. Σπάνιοι εκείνοι που μπορούν να κατανοήσουν, να μιμηθούν και να πραγματώσουν την εσωτερικά μεγάλη υπερβατικότητα, τη μεγάλη μακροθυμία, συγχωρητικότητα και προσευχή. Ο γέροντας σιώπησε σε αυτή την αργινή περίπτωση και άφησε να χαθεί μια ολόκληρη διατριβή, δηλαδή ο δικός του πνευματικός σκόπος, η δική του επιστημονική εργασία. Άφησε να χαθεί η χωικότητα μιας διατριβής για να κερδιθεί ο αιώνιος Χριστός και η χάρη του μέσα. Έχασε κατά το ανθρώπινο, αλλά κέρδισε πνευματικά και αιώνια. Παρά τις όποιες λογικές αντιρρήσεις μας, τις εγκεφαλικές μας ενστάσεις, τελικά αδελφοί μου, ναι, αυτή είναι η οδός των χριστοποιημένων αδαμιτών, των ένθεων ανθρώπων, των άφθαρτων πρωτών. Ετεροχρονισμένα κάπου αλλού, μέσα στις σελίδες του βαθιστόχαστου και εξαίσιου βιβλίου του «Εις ύψος νοητών», βρίσκουμε έκπληκτοι κάποιες υπέροχες φιλοκαλικές αράδες της απαράβιλης γραφίδας του, σκέψεις με έντονο αυτοβιωματικό χαρακτήρα, οι οποίες μας παρέχουν μια σαφή εξήγηση για το πνευματικό μεγαλείο που έκρυβε η ευαίσθητη καρδιά του Οσίου Γέροντος. Και τι μας λέει ο Γέροντας? Ο κόσμος θεωρεί την άμυνα δικαιολογημένη και δικαίωμά του. Ο αληθινά προσευχόμενος παρετείται από το δικαίωμα αυτό. Ρίχνει στη λησμοσύνη οποιαδήποτε αδικία κι αν του έγινε. Η άμυνα εναντίον αυτών που μας αδικούν
που δεν είναι ξένοι, αλλά αδέλφια εν Χριστώ, σημαίνει στάση εχθρική εναντίον τους και διάθεση χρόνου και δυνάμεων για να γίνει αποτελεσματική. Σημαίνει συναισθήματα έντονα, σκέψη συστηματική και σχέδια στρατηγικά για το πώς θα αμυνθούμε, για το πώς θα εξουδετερώσουμε και θα εκμηδενίσουμε αυτούς που μας αδίκησαν. Όλες αυτές οι ενέργειες και όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα μέσα μας συντελούν στο να χάνουμε την ειρήνη μας και να αναστατωνόμαστε μέσα μας. Και βέβαια δεν χάνει την ωραία γι' αυτόν ευκαιρία ετούτη ο πονηρός διάβολος για να μας ανακατέψει ακόμα πιο πολύ, ώστε να χάσουμε ακόμα περισσότερο την εσωτερική μας ισορροπία. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούμε πια να προσευχηθούμε. Έτσι, για πράγματα που έχουν σχέση με τον κόσμο αυτό, χάνουμε πράγματα αιώνιας αξίας. Εξαιτίας πραγμάτων σχετικών και φθαρτών χάνουμε τον απόλυτο Θεό. Ο τότε Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων Αθηναγόρας Κοκκινάκης ανακάλυψε τον Στέλιο Βίτη, τον μετέπειτα γέροντα Ευσέβιο, ασκώντας μεγάλη πίεση σε αυτόν, τον έπεισε τελικά να δεχθεί την χειροτονία του ένα Σάββατο Ιούνιος 1965 σε διάκονο και την επόμενη Κυριακή σε πρεσβύτερο, δίνοντάς του το όνομα Ευσέβιος, με αποστολή να διακονήσει τις πνευματικές και βιωτικές ανάγκες των διασκορπισμένων στην Σκανδιναβική Χερσόνησο και την Δανία Ελλήνων Ορθοδόξων. Ως ιερέας δεν θέλησε και δεν εισέπραξε ποτέ μισθό, ούτε στο ελάχιστο ποσό, ως φιλότιμο εκ μέρους των πιστών για τις υπηρεσίες που του πρόσφερε. Ο πατήρ Ευσέβιος, ενώ εργαζόταν καθημερινά το 8ωρό του, τα Σαββατοκύριακα ταξίδευε με το τρένο από πόλη σε πόλη, συναντούσε μετανάστες παλιούς και νέους στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, συγκέντρωνε σε σπίτια ή κατάλληλες αίθουσες τους Ορθόδοξους Έλληνες, τελούσε ακολουθίες, βαπτίσεις, τρισάκια, θείες λειτουργίες. Ταυτόχρονα εξομολογούσε, μετάφραζε, συμβούλευε, έκανε τον διερμηνέα και γενικά συμπαραστεκόταν στις πολυπίκυλες ανάγκες των Ελλήνων μεταναστών. Ενώ ο πατήρ Ευσέβιος είχε κυριολεκτικά γίνει τη σπάση τα πάντα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και πολύ φυσιολογικά θα περίμενε δόξα και τιμή και ειρήνη για όσα καλά και ωφέλιμα έκανε και πρόσφερε, πολύ σύντομα γεύθηκε θλίψη και στεναχωρία. Αφενός, γιατί η διχόνοια η δολερή κατά τον εθνικό μας ποιητή τον Διονύσιο Σολωμό, που είχε εντείνει τις πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των εκεί Ελλήνων μεταναστών, αφετέρου διότι η άρνηση του πατρός Ευσεβίου να επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα για να του ανατεθούν ανώτερα και υπευθυνότερα καθήκοντα, δυσαρέστησε τους τότε κρατικούς και εκκλησιαστικούς κρατούντες, με αποτέλεσμα να περιπέσει ο ίδιος σε δυσμένεια, η οποία δυσμένεια εκδηλώθηκε με κατευθυνόμενες σε βάρος του ενέργειες. Για την παραπάνω πολεμική που δεχόταν έγραφε ο ίδιος σε μία επιστολή του. «Δεν τρέπομαι που είμαι φτωχός και έγινα καλόγερος. Το θέλησα. Το ξέρω πως η ζωή είναι σκληρή. Κάτι γεύθηκα κι εγώ από αυτήν. Η όρη της αδυσόπιτη. Έτσι έφυγαν ώρες και ώρες για να βρεθούν δωμάτια, να βρεθούν θέσεις εργοστάσια για τους νεορχομένους μετανάστες, να γραφούν αιτήσεις σε αρχές, να γίνουν μαθήματα δωρεάν για την γλώσσα και να σε θεωρούν στο τέλος και αλήτη, αφού δεν παίρνεις μισθό και δουλεύεις για να ζήσεις. Και τι δεν έλεγαν? Της Χούντας οι οπαδοί έλεγαν πως είμαι σκότιο όργανο που δεν συμπνευματιζόμουν μαζί τους. Και κάποιοι ίσως να ήξεραν ότι πως πρόκειται περί ενός ρομαντικού ηλιθίου που δεν ήθελε να τους εκμεταλλευτεί, που δεν ήθελε να τους πάρει τα λεφτά για τις όποιες εξυπηρετήσεις, που ήθελε να είναι το ίδιο φτωχός με αυτούς για να τον νιώθουν κοντά τους, σαν αδελφό, σαν ίσο προς ίσο. Ας είναι, δεν παραπονούμε. Αν πάρει κανείς το Ευαγγέλιο στα σοβαρά, του λέει το ίδιο το Ευαγγέλιο τι ακριβώς τον περιμένει.
η μεθόριος γη του σιδεροκάστρου από το 81 και μετά υποδέχεται έκπληκτη τα ποιματικά του βήματα. Λειτουργός και πνευματικός σε πρώτη φάση στην γυναικεία μονή των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης, εκπλήσει με τον ειρηνικό του λόγο, που τον ενσαρκώνει στην πολιτεία του. Από το 83 ιδρύει το εισηγαστήριο του Ιερού Χρυσοστόμου Αγίου Στεφάνου και εις Αποστόλου Όλγας στο μικρό χωριό Θεά Πέτρα. Ο εραστής της Φιλόκαλης και Χριστοφίλη της Ησυχίας δεν διστάζει να σκαρβαλώσει και σε άλλες απρόσιτες βουνοκορφές. Προσχωρεί ανενδίαστα στη βαθυτέρα έρημο για να θεμελιώσει με τον κόπο των οσιακών κεριών του το απλό και απέριτο κερί του Αγίου Σάβα, ματρώνης της Θεσσαλονίκης και των δύο αδελφών των διευχών τελειοτέντων, δοσμένος όλος στην προσευχή, στην άσκηση και στη συγγραφή. Δεν τον πτώουν οι αρρώστιες, τα κρύα, οι αποστάσεις, οι δυσκολίες, οι δυσχέρειες. Ρίχνει ολοσχερός τον εαυτό του στην παράδοξη και ευλογημένη βία που γυρεύει η Βασιλεία των Ουρανών. Στο μυστικό και ακατανόητο για τους πολλούς αυτομίσος της αθέατης αγάπης, της ακαταπώνητης ασκητικής άθλησης, στην ακίνητη ποιμαντική μέρημνα και στην ακατάβλητη ιερατική διακονία που αν θέλουν να στέκουν με χριστιανοπρέπεια σε μνός ησύχιος, να υπηρετεί εγκάρδια τις ανάγκες των πολλών αδελφών με κάθε τρόπο. Ευγενής, μεριστάλαπτος, σοφός και διακριτικός, γνωρίζει καλά τον επάρακο εγκόσμιο πόνο που απλώνει τα πλοκάμια πάνω στις ψυχές πολλών συνανθρώπων του και γίνεται με αυταπάρνηση αυτός τα πάντα για να σώσει, για να ευεργετήσει, για να παρηγορήσει, για να ενισχύσει, να φτερουγήσει ξανά τις πληγωμένες καρδιές προς το ουράνιο σέλας της Θείας Αγάπης. Δρούσε με φίλη την αφάνεια, την ανομιμία, την ανιδιοτέλεια, την συγχωρητικότητα, την ακακία, την αγαθότητα. Σε γραπτά κείμενα και σε επιστολές υπέγραφε μόνιμα ως και χριαίος μοναχός, αλλά μόνο τον εαυτό του μπορούσε να πείσει για αυτό. Δεν ήταν καθόλου και χριαίος, δηλαδή μικρός, ασήμαντος, ευτελής, ουτιδανός, σαν το κεχρί. Το μαρτυρούν οι καρδιές που τον γνώρισαν και τον έζησαν. Ήταν μεγάλος και τρανός άνθρωπος του αγιασμού και της αγάπης που δρασκέλιζε την μυστική κλίμακα των αρετών αφήνοντας πίσω κάθε ανθρώπινη αδυναμία, κάθε μιζέρια και κάθε πτωτικότητα. Η βοηθός και συμπαραστάτης του στα χρόνια της διαμονής του στη Σουηδία, πιστό και αφοσιωμένο τέκνο του τότε η κυρία Χριστίνα Δανιελίδου, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εκτός από την οκτάωρη εργασία του ζούσε κατά καιρούς, ζητούσε κατά καιρούς έξτρα εργασία. Έστελνε χρήματα στη μητέρα του και σε πολλούς πάσχοντες συνανθρώπους που γνώρισε ο ίδιος. Του έστελνα από την υπηρεσία μου διάφορα σουηδικά κείμενα και τα μετάφρασε στην ελληνική γλώσσα για να πληροφορούνται οι Έλληνες που διαρκώς κατέφθαναν στη Σουηδία. Υπήρξε ο στοργικός πατέρας, ο αδελφός, ο φίλος όλων μας, στήριξε τους Έλληνες και τον ελληνισμό. Από το 2006, σε ηλικία 79 ετών, εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια του κλονισμού της υγείας του πατρός Ευσεβίου, στα οποία, καθώς ήταν αφοσιωμένος στο ποιματικό, συγγραφικό και ασκητικό του έργο, δεν έδωσε την απαιτούμενη προσοχή. Η κακοήθης νόσος που τον κατέτρωγε εσωτερικά προχωρούσε σταδιακά, με αποτέλεσμα όταν αποφασίστηκε να εισαχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών και αργότερα στο Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης να είναι σχετικώς αργά. Για ένα ολόκληρο χρόνο είχε συμπτώματα λοιμόξεων, πυρετού και ρήγους. Νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αλλά έμενε και αρκετές ημέρες κατόπιν στο σπίτι του ήδη κοιμηθέντος αδελφού του Ρωμίλου στη Θεσσαλονίκη. Όσοι τον επισκέπτονταν την περίοδο της νοσηλείας του στα νοσοκομεία ή στο σπίτι,
θαύμαζαν την απίστευτη καρτερία του. Αντιμετώπιζε τους φοβερούς πόνους με ιόβια υπομονή. Στο πρόσωπό του ήταν ευδιάκριτη η γαλήνη της ψυχής, γεγονός που παρά τον πόνο του δικού του σώματος, τους παρηγορούσε όλους, εντυπωσιάζοντας το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Προτού επιδεινωθεί πολύ η κατάσταση της αρρώστιας του, μίλησε για μετάνοια, για το έλεος του Θεού, για την αμαρτωλότητά του. Μια εβδομάδα πριν την εκδημία του, οι πόνοι έγιναν πραγματικά αφόρητοι. Δεν έβγαλε τον παραμικρό γονισμό. Οι δικοί του το καταλάβαιναν από κάποιες συσπάσεις του προσώπου του. Σιωπηλά προσευχόταν, ώσπου στις 4 Νοεμβρίου του 2009, στις 10:40 μετά μεσημβρίας, πριν από το τέλος, άνοιξε τα μάτια του, κοίταξε γύρω του με βλέμμα γλυκύτατο και ηρωικό, τα έκλεισε μόνος του, πήρε ακόμα μια-δυο αναπνοές και πέρασε ειρηνικά και αθόρυβα στην αιωνιότητα του Θεού. Όπως ακριβώς μας βεβαιώνουν οι δύο μοναχές Μελάνη και Ξένη που βρισκόταν κοντά στο σπίτι του αδελφού. Ήταν ήδη τότε 82 ετών και 7 μηνών. Στο μοναστήρι τον γνώρισα μικρός, περνούμε στον κορμό των αναμνήσεων. Έσπρωγνα το πλήθος στο κατάμεστο ναό για να πάω να ακούσω τον γέροντα, γιατί για μένα ήταν ένας πρωτοφανής κληρικός. Κι εγώ από χωριό κατάγομαι και σε χωριό μένω και σε χωριό εφημερεύω. Αλλά αυτός ήταν το κάτι άλλο. Προσπαθούσα μικρός τότε να διαπειράσω το πλήθος και να πάω μπροστά. Ένιωθα μια ακαταμάχητη έλξη μόνο να τον βλέπω. Είναι αυτό που λέει ο Μέγας Αντώνιος, αρκεί μην το βλέπει η Σιλοπάτερ. Και η φωνή του σιγανή, αμιλή, χωρίς φανφάρες, χωρίς φωνές, χωρίς χωρίς ελέγχους, να τρομάζει κάποιος και να φεύγει. Αλλά μέσα στο ναό δεν ακουγόταν απολύτως τίποτα, μόνο η μιλήχια φωνή του γέροντος. Βέβαια, για να σας πω την αλήθεια, δεν καταλάβαινα τι έλεγε στο εγκεφαλικό επίπεδο, αλλά καταλάβαινε η καρδιά που δεχόταν την πληροφορία από το πρόσωπο, από την πολιτεία που έκρυβε αυτό το πρόσωπο. Και θυμάμαι επίσης πάλι ένα γεγονός, μπορεί να είναι αρνητικό, το λέω πρώτη φορά, αλλά φαινόταν η ταπείνωση του γέροντος, γινότανε τότε η κουρά μιας μοναχής. Ο ναός Θεοσκότεινος, η ακολουθία της κουράς, σεβασμιότατε την γνωρίζετε η κληρική όλη. Αλλά υπήρχε εκεί ένας προβολέας, μαγνητοσκόπηση. Και πήραν χαμπάρι ότι ο γέροντας Ευσέβιος ήταν ακριβώς κρυμμένος πίσω από το δεσποτικό. Το δεσποτικό με την συσφώτιση του ναού ήταν ό,τι καλύτερο για τον γέροντα να μπορεί να κρυφτεί, να μην είναι μπροστά, να μην φαίνεται. Κάνει μία κίνηση απότομα ο κάμεραμαν, να το πούμε έτσι, και πάει προς τον γέροντα Ευσέβιο Βίτη. Ο γέροντας, αυτό το θυμάμαι γιατί το είδα, τέριαξε καλύτερα στο κεφάλι του το σκουφί του, έκανε μία υπόκληση προς το εκκλησίασμα και έφυγε από την παράπλευρη πόρτα του ιερού μέσα στο σκοτάδι για να φύγει, να πάει στην κατασκήνωση που ήταν πόσα χιλιόμετρα μέσα στη νύχτα, για να σκεφτείτε ότι ήταν άνθρωπος που δεν δεχόταν ούτε την παραγούτε για αστεία την προβολή, να τον πάρει η κάμερα και να τον δείξει, όπως ξέραμε όλοι, ότι δεν δεχόταν να φωτογραφίζεται, ήταν η πάγια αρχή του. Όποιες φωτογραφίες βρέθηκαν ή θα βρεθούν, είναι θέμα Θεού. Είναι θαύμα πώς το μπορούμε να... Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που έκρυβε τα ίχνη του. Εμείς, η νέα γενιά, αφήνουμε ίχνη. Ο γέροντας Ευσέβιος έκρυβε τα ίχνη. Αυτό ήταν μια μυστική του επιμέλεια. Μου έλεγε ο ίδιος ότι τα γράμματα που μου στέλνουν, εγώ τα καίω και τα έκαιγε ακριβώς για να μην υπάρχουν αυτά τα ίχνη, είτε από εκφράσεις των πιστών, γνωμοσύνης, ηγεσίας,
απαντούσε με τον τρόπο που απαντούσε, αλλά ο ίδιος δεν άφηνε ούτε φωτογραφίες, ούτε τίποτα να υπάρχει. Ένα κοριτσάκι αντίθεσο. Δεν μπορούσαν να το κάνουν ζάφτη ούτε 10 γονείς, ούτε 10 πατεράδες, γιατί ακριβώς είχε ψυχολογικά προβλήματα. Πάει στον γέροντα Ευσέβιο και άρχισε να το κλωτσάει στο γόνατο. Του έχω πει αυτό πριν 4 χρόνια. Θα περίμενα εγώ να το επιπλήξει, να το ελέγξει. Τι κάνεις εδώ, τι κλωτσάς. Σταμάτα να κλωτσάς. Ο γέροντας Ευσέβιος όμως ενήργησε εντελώς αντίθετα και αντίστροφα με την κοινή λογική. Έλα παιδί μου, κλώτσα κι άλλο. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να έρχεσαι εσύ να κλωτσάς εμένα. Αλλά αυτό πώς να το αξιολογήσουμε. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να εμβίωνε αληθινά και ειλικρινά και βαθυκάρδια την ταπείνωση του Χριστού. Και πίσω από το κλώτσισμα ενός μικρού 9χρονου, 8χρονου κοριτσιού, αυτός να έπαιρνε έμπρακτα μαθήματα ταπείνωσης. Εάν ήμουν εγώ, σεβασμιότατε, θα το έλεγα, μη κλωτσάς, φύγε το πόδο, πάνε στη μητέρα σου, ξέρω εγώ, εξομολόγω. Δεν κάνει, είναι ναός, είναι εικόνες, είμαστε σε ιερό χώρο. Κι όμως αυτός που είπε αυτόν τον αφάνταστο, τον απίστευτο λόγο και αμέσως ενήργησε κατασταλτικά, διότι εκείνη τη στιγμή το κοριτσάκι ηρέμησε. Ήταν αυτό που δεν περίμενε ο ανάρτηπος εαυτός του και σταμάτησε με αυτόν τον ειρηνικό και πράο λόγο του γέροντος. Ο πατέρας μου πέθανε το 1984. Η πρώτη μέρημνά μας ήταν να ειδοποιήσουμε τον γέροντα μέσα στο βουνό. Στη Θεά Πέτρα. Είχα δύο θείες στο σιδηρόπιστρο, η μία μοναχή και η άλλη κυκλάρχησα, η νηπιαγωγός. Ειδοποιήσαμε τον γέροντα μέσω της θείας μου και αυτός της απάντησε, ναι, το ξέρω. Πώς το ήξερε. Δεν μεσολάβησε κάποιο πρόσωπο, κάποιο μαντάτο, κάτι. Το περιμέναμε με τον πατέρα μου, είχε καρκίνο, αλλά αυτός πώς το ήξερε. Βλέποντας κάποια γράμματά του, το θυμήθηκα καλύτερα αυτό και λέει είναι η ώρα 5 το πρωί και μόλις τελείωσα την εγκρόσιμη ακολουθία του πατέρα σας. Συμπάθεια. Συγκοινωνούς με τον πόνο. Τώρα, να ρωτήσω τον εαυτό μου, πότε έχω κάνει νεκρόσιμη ακολουθία εκτός ναού ή στον ιδιαίτερο χώρο ή σε ένα μακρινό μου φίλο, σε ένα μακρινό μου γνωστό. Προφανές, 5 η ώρα το πρωί, ένας ασκητής του Θεού να τελεί την εμπρόσιμη ακολουθία για τον πατέρα. Τουλάχιστον λέω, πατέρα, βρέθηκα νοσιακά χείλη να ευχηθούν για σένα, ώστε η ψυχή σου να πάρει περισσότερο άνοδο. Εμείς είμαστε ηχοϊκοί, κοινότυποι, αμαρτωλοί. Βρέχει και ένας γέροντας Ευσέβιος Δίτης να ευχηθεί για σένα. Μας επισκέφθηκε στο σπίτι με την αφορμή αυτή και θυμάμαι πάλι είχε πρόβλημα με τη μέση και ξάπλωσε στο πίσω μέρος του θείου μου, του συγχωρεμένου πατρό Αθανασίου Καμπά, ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεως. Ίσως να τον γνωρίζει. Ήταν για πολλά χρόνια ιεροκήρυκας. Κάθισε εξαπλωμένος 2 ώρες η διαδρομή με το αυτοκίνητο πίσω, γιατί δεν μπορούσε να καθίσει λόγω της ισχυαλγίας που είχε, φοβερή κατάσταση. Περνούσε ακίνητος πολλές ώρες. Με έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ήταν άνθρωπος σαβαρής. Δεν ήρθε να τραπεζωθεί. Ήρθε να παρηγορήσει. Δεν ήρθε να πάρει κάτι ανθρώπινο, ένα κέρασμα, ένα λουκούμι, ένα καφέ, ένα νερό. Το νερό του το βάλαμε στο τραπέζι, αλλά δεν το ήπιε. Αυτό δεν συνιστά ένα επίπεδο φοβερής ασκήσεως. Εγώ ήρθα από την Θεσσαλονίκη, Πτολεμαΐδα, και το πρώτο πράγμα που ζήτησα νερό. Ένα νερό.
πάρει τα πάνω του ο οργανισμός. Κι όμως ούτε το νερό αρνούνταν τις στοιχειώδες αναπαύσεις της αρχής, ώστε να γίνει κατά πνεύμα χαρκέντερος. Και αυτό που πάει μετά στην προσευχή, ενδυναμώνεται η ευχή, ενδυναμώνεται το πνεύμα. Αυτό δεν συνιστάται προς όλους. Δεν είναι σύνθημα για την μάζα, για τον πολύ κόσμο, αλλά οφείλουμε εμείς να το θαυμάσουμε. Μου έκανε εντύπωση τότε, χτιζόταν το ησυχαστήριο του Αγίου, του Ιερού Χρυσοστόμου, και ασπαζότανε τους πάντες με μία καρδιακή φιλία, με μία καρδιακή αγάπη, με μία ειλικρίνεια. Έβγαινε αυτή η ειλικρίνεια προς τον ασπασμό. Καμία φορά εμείς ιερείς, πάρε εσύ ευχή, πάρε ο ένας ευχή, πάρε να πάρει ο άλλος ευχή, λίγο πολύ το βαριούμαστε, λένε τώρα. Αυτός έψαχνε, έτρεχε να βρει τον συνάνθρωπο και να τον ασπαστεί με τον τρόπο του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Ακόμη θυμάμαι το θρόισμα της γενιάδας να ασπαστεί ένα μικρό παιδί, λες και είναι τόσο πολύτιμο για αυτόν στη ζωή του. Στην εφηβεία μας ήταν Κύριος, ήταν άρχοντας, δεν μας επέλεξε, δεν μας τιμώρησε, δεν μας έλεγξε. Κατανοούσε τις διακυμάνσεις μας και περίμενε. Βέβαια, που και που έλεγε καμία κουβέντα πατερική, παρακλητική, αλλά δεν ήταν ο γέροντας ο οποίος δεν θα εμπνεύσει. Έπρεπε να εμπνεύσει στον έφηβο ότι ο Χριστός, η χάρη του Θεού, η χάρη της Εκκλησίας, η χάρη των μυστηρίων, των Αγίων, είναι εκεί και θα είναι πάντα εκεί και θα τον περιμένει. Είχα να τον δω σε αυτήν την περίοδο 2 με 3 χρόνια και ήρθε στο σπίτι μου μπροστά στην αφίσα ενός συγκροτήματος. Σε παρακαλώ για την αγάπη του Χριστού, κατέβασε το αυτό. Φυσικά το κατέβασα μετά, μην κάνω τον ήρωα, αλλά θέλω να σας πω ότι προσέγγιζε τον έφηβο όχι επιθετικά, όχι ελεγκτικά. Και φυσικά, όταν είχα πάει Χριστούγεννα του 1987, αυτή τη φωτογραφία πρέπει να την έχεις, αδελφή εσύ, Ελένη, που είσαι πίσω. Ο πατήρ Δαμασκηνός ήταν δίπλα του στο κάθισμα με την κουβέρτα του, ακίνητος για ώρες, και το υπέμεινε με ένα χαμόγελο, λες, δεν υπήρχε πόνος γι' αυτό. Εμείς έχουμε ένα πιάσιμο και εμείς κάνουμε, τανιζόμαστε λίγο να ξέρουμε αυτός, παρόλο που ήταν σε μια καρέκλα με μια κουβερτούλα κόκκινη καρό, η φωτογραφία το επιμαρτυρεί αυτό, Ελένη. Ο πατέρας του είναι δίπλα, χαμογελαστή, και οι δύο τότε την περίοδο που δεν μπορούσε να κινηθεί. Και μάλιστα όταν κάποτε του είχα πει ότι έχω προβλήματα μέσης, δεν ξέχασε να μου δώσει ένα χαρτί με ασκήσεις που πρέπει να κάνω, ώστε εγώ να φύγω από αυτήν την ταλαιπωρία, από αυτόν τον πόνο. Παράκληση στο βράχο μαζί με την Ελένη. Πήγαμε, τον βρήκαμε στην κατασκήνωση του Αγίου Παύλου, σε ένα μικρό δωματιάκι που τώρα είναι το Αγίου, και βγαίνει ήρεμος, χαμογελαστός, καταδεκτικός, προσινής. Δεν είχε αυτός δουλειές, δεν είχε διακονίες, δεν είχε μέλημας. Κι όμως μας δέχθηκε και είπε ναι, μια μεγάλη κατάφαση καρδιάς, να πάμε δίπλα στο εκκλησάκι, στο βραχώδες εκκλησάκι, να κάνουμε την παράκληση. Τον ενοχλήσαμε, τον πήραμε τον χρόνο του, του πήραμε και την καρδιά του, και στο τέλος μας έδωσε και συμβουλή, αδελφή Ελένη, πώς θα αποφύγουμε τα σκυλιά. Θα πάρουμε ένα κλαδί και θα το αφήσουμε πίσω να ασέρνεται και τα σκυλιά δεν θα μας ορνίξουν. Και όταν με είδε μετά από αυτήν την απουσία μου, μου λέει, με χαρούμενος έδειχνε μια χαρά η οποία δεν μπορούσε να κρυφτεί, και μου λέει ένα εξαιρετικό λόγο τον οποίο εγώ δεν πρόκειται να το ξεχάσω. Ήρθες, μου λέει, η ψυχή ζητάει τα δικαιώματά της. Λόγος υπέροχος, αισθαντικός, λόγος βάθους ψυχολογίας. Ήρθες, η ψυχή ζητάει τα δικαιώματά της, αυτό είναι. Το βρήκατε, συμφώνησα μαζί του,
Βρήκε αυτό που ένιωθα, το εξωτερήκευσε και ουσιαστικά μίλησε για μένα. Και λέει το εξής τότε, δεν ρωτούσα για σένα, από διάκριση. Δηλαδή, εμείς καμιά φορά πάνω στην αγωνία την ανθρώπινη, που είναι ουσιαστικά μπορεί να είναι και αποτέλεσμα λογισμών, ανησυχούμε γιατί έχουμε λογισμούς. Ανησυχούμε γιατί δεν αφήνουμε τους ανθρώπους μας στη Θεία Πρόνοια. Δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό. Εμπιστευόμαστε τον λογισμό μας. Το παιδί μας θα πάθει. Ο άντρας μας θα πάθει. Η σύζυγος θα πάθει. Όμως δεν ρωτούσα για σένα από διάκριση. Στα εγγένεια της Αγίας Τραπέζης του Ιερού Χρυσοστόμου που είχαν γίνει το 1998 δεν υπήρχαν τότε άτομα σεβασμιότατε και αναγκάστηκα να μπω μέσα για να σηκώσω το μάρμαρο της Αγίας Τραπέζης γιατί τότε ήταν και ο Μητροπολίτης Γυραλαίος, ένας διάκος με τριμμένοι άνθρωποι. Τον είδα στην άκρη του Ιερού να κρατάει το μπαστούνι του, δεν ήξερα εγώ τι είναι μέσα. Να κρατάει το μπαστούνι του, να είναι σκυμμένος από υπέρμετρη ευλάβεια για το μυστήριο των εγγενείων του ναού, αλλά ταυτόχρονα να βγάζει μία πατρική χαρά για την σαυροαφετιά που εμφανίστηκε ξαφνικά μέσα στο ιερό και βοήθησε τους πατέρες να σηκωθεί η μαρμάρινη πλάκα της Αγίας Τραπέζης. Στο φέρετρο μιας και κοιμημένης αδελφής, στο σιδηρόκαστρο, δυστυχώς δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, μπορώ να το μάθω όμως. Είχε περάσει μεγάλες δοκιμασίες αυτή η αδελφή, της είχαν κοπεί τα πόδια και ο γέροντας ξενύχτησε στο σπίτι της, πάνω ακριβώς από το φέρετρο που είμαι εγώ πάνω από αυτή την κατασκευή και μάλιστα θυμάμαι ότι πάνω από το φέρετρο με αργότητα, με ιερή αργότητα, έλεγε το Βασιλεύ Ουράνιε. Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Και φυσικά ήταν ένα σχολιασμό ότι οι χριστιανοί με το βάπτισμα, με το μυστήριο, παρά τις περιπέτειες, τις δοκιμασίες των πόνων μας, εμείς είμαστε ενωμένοι με το σώμα της Εκκλησίας, με το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι ο παράκλητος που μας ενθαρρύνει, που μας ενισχύει και δεν μας αφήνει ό,τι κι αν μάθουμε εν τον κόσμο και κατά το σώμα. Μία ύπαρξη που ήταν εκεί κοντά του τότε τα χρόνια μίλησε δεικτικά για την φίλη της και λέει «Πάτερ, η φίλη μου καπνίζει». «Η φίλη μου καπνίζει, πέστε την κάτι». Και γυρίζει ο γέροντας με μία σοβαρή αυστηρό, με μία αυστηρή αντιμετώπιση αυτού του λόγου. «Εσύ και εγώ έχουμε μεγαλύτερα αμαρτήματα από αυτήν που καπνίζει». Και με το χέρι του έκανε έτσι. Και μετά μίλησαν 5 λεπτά, τη μαλάκωσε, έφυγε ο εκνευρισμός, διότι η ψυχή αυτή ήταν καπνίστρια, αλλά ένιωθε φυγμένη μετά από αυτόν τον δεικτικό λόγο. Ο γέροντας όμως όλα τα αφομοίωνε και όλα τα σήκωνε με την αγάπη του, όχι με τον έλεγχο του. Ο τρόπος που λειτουργούσε απαράμιλος, αρισμόνητος. Ψάχνω να βρω παπά, να λειτουργεί έτσι, μέσα στην ησυχία. Λειτουργικό βίωμα καθαρό 100% πως έχεις βασιλικό πολτό που δεν αραιώνεται. Χωρίς να βιάζεται, δεν ήθελε καθόλου τη βιασύνη. Οι ευχές του ήσυχες, ο τονισμός των λέξεων, ο χρωματισμός των εκφράσεων της ευχής. «Πάλιν και πολλάκης, σύ προσβίπτομεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε». Τα είχα μάθει μέσα μου σχεδόν απ' έξω και είχα πάρει το καλύτερο μάθημα λειτουργικής. Το καλύτερο μάθημα λειτουργικής. Δεν ήθελε να βιαζόμαστε, η ησυχία ήταν το οξυγόνο του. Και μέσα στην ησυχία ερχόταν και το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας και εκεί ο γέροντας γεννότανε το κάτι άλλο.
ένας απόκοσμος ασκητής που βρίσκεται στον κόσμο με την προσευχή και διακονεί το μυστήριο του πόνου και του συνανθρώπους του. Είχαμε πάει 5 η ώρα στο κελί του Αγίου Σάβα από Θεσσαλονίκη. Μέχρι να πάμε στο κελί είχε διανύσει αρκετή ώρα και λέμε πού θα είναι ο γέροντας, μας περιμένει να το ξελειτουργήσουμε. Μας περιμένει για να φύγουμε από τον όρθρο, δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο θα τον βρούμε. Αυτός πάλι κατανοώντας ότι υπάρχει μία αναπόδραστη αργοπορία, τι σκαρφίστηκε. Άνοιξε, έλεγε κανονικά τον όρθρο και την άνοιξε το βιβλίο της παρακλητικής και του Μηναίου και έλεγε όλα τα τροπάρια στο κείμενό τους και μετά τα μετέφρασε ο ίδιος μόνος του, ώστε να παρατείνει τον όρθρο, δίνοντάς μας σε εμάς την ευκαιρία να μην βρεθούμε έξω από το κλίμα της Θείας Λειτουργίας, να προλάβουμε και τον όρθρο, να μπορούμε και να τον ξελειτουργήσουμε. Αλλά έκανε εντύπωση εκείνη η αυτόματη μετάφραση των τροπαρίων για τους μάρτυρες, ήταν Σάββατο θυμάμαι, ταυτόχρονα Άγιοι Μάρτυρες, εσείς που περάσατε τόσα στον κόσμο αυτόν, θυμηθείτε εμάς. Τα μετέφρασε εκείνη την ώρα για να μας δώσει με αυτόν τον έξυπνο τρόπο το περιθώριο παρά την αργοπορία της διαδρομής να βρεθούμε. Και φυσικά όταν ήταν να φύγουμε, τον βλέπω με μία σακούλα γεμάτη λάδια. Εγώ με ήξερε ο γέροντας ότι όταν βλέπω απορώ ή όταν βλέπω θέλω και μία... θα ήθελα και μία απάντηση ή το ρωτούσα χωρίς λέξεις τι είναι αυτά, γιατί το κάνεις. Και λέει εκτός... απαντώντας την εσωτερική μου ερώτηση, εκτός λέει από την Θεία Λατρεία, υπάρχει λέει και το μυστήριο της ελεημοσύνης προς τους πάσχοντες αδελφούς. Δηλαδή βρήκε την ευκαιρία σε έναν πολύτεκνο θεολόγο να δώσει τα λάθη που υπήρχαν, τα έδινε, δεν άφηνε για τον εαυτό του απολύτως τίποτα. Εμείς σαν Εκκλησία θα κάνουμε ένα καλό κουμάντο, έχουμε τους στόχους μας με τη χάρη του Θεού. Έλα εδώ Κύριε Σοφία, πάρε εσύ το ένα το άλλο, έρχονται ο Επίτροπος ή Πάτερ να δώσουμε, φυσικά να δώσετε και ξανά να μην με ρωτήσετε, να δίνετε πάντα. Αλλά κάνουμε και ένα κουμάντο για τα καντήλια, να γιορτές, λειτουργίες. Όμως αυτός τα έδινε όλα γιατί αφινόταν στην αγάπη του Θεού στο θέλημα ότι όσο δίνω, τόσο αυτό θα μου επιστραφεί σε μένα. Πολύ περισσότερο. Τα γραμματόσημα. Μου έγραφε. Μία, δύο, έχω τις επιστολές του. Ξανά. Σκέφτηκα εγώ τότε μικρός. Λέω, αυτός ο άνθρωπος, πώς πάει στο ταχυδρομείο. Πώς δίνει λεφτά, ξέρω εγώ, ήξερε ότι δεν παίρνει μισθό κτλ. Λέω, ας του στείλω μια σειρά γραμματόσημα. Λίγο να τον, ελαφρώσω, να ελαφρώσω το έξοδο. Έτσι το σκέφτηκα, έτσι αυτόρμητα, αλλά δεν το άφησε να πέσει κάτω. Πάλι με τη μιλήχη αυστηρότητα μου απαγόρευσε ευγενικά να του στείλω ξανά γραμματόσημα. Ασχολούνται, έχουν άλλη μέρημνα γι' αυτό. Και δεν θέλω να ανησυχείς περί του θέματος. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν αβαρύς. Δεν ήθελε να αβαρύνει κανέναν. Και φυσικά όταν ήθελε να μου δώσει μάθημα υπομονής, διότι η υπομονή είναι η μυστική πολιτεία των χριστιανών. Χτύπησε μια φορά το τραπέζι του, το τραπέζι που βρισκόταν στο εξομολογητήριο. Λέει, 25 χρόνια περίμενα να έρθει κάποιος να με αλλάξει. Εκεί που ήμουν στη Σουηδία και περίμενα. Εσύ δεν θέλεις να κάνεις υπομονή. Δεν ήθελα άλλο επιχείρημα. Έρχεται η βιωτή, έρχεται η πολιτεία, έρχεται το βίωμα της υπομονής μπροστά σου. Σου λέει, δες με εμένα, κάνω υπομονή. Κάνε και εσύ υπομονή. Το που λέει ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε στην υπομονή. Αυτοσχέδιες προσευχές τις χρησιμοποιούσε χωρίς να σημαίνει ότι δεν σέβεται τις ευχές της Εκκλησίας και είναι αυτό που έχει πει πολλές φορές
ο Κατουναγιώτης συνιστούσε τις αυτοσχέδιες προσευχές «Κύριε Ιησού Χριστέ, επίβλεψον επί των δούλων σου Δαμιανών και ελάφρυνον το βάρος του πειρασμού αυτού». Ήταν γεμάτες προσευχές, γεμάτες έμπνευση. Να σας πω για την φωτογραφία η οποία υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι η φωτογραφία της Αφίσας που κρατάει ένα σημειωματάρι. Αυτή η φωτογραφία, συνήθως μοιρώνεται και Άγιε Πρωτοσύγκελε και Άγιοι Ιερείς, ελήφθη την Κυριακή 1 Ιουλίου 1990. Μπροστά μου ήταν ο Γέροντας, αλλά είχε στηθεί ένα σχέδιο πονηρό, σεβασμιότατε συγχωρέστε με. Είχα πάει με έναν φίλο μου, τον οποίο είχε χάσει τη μητέρα μου. Και λέω, θα πάμε, μείναμε στη θεία μου, στον σύντροφο μου. Λέω, άκου να σου πω, αύριο θα πάμε στον Γέροντα. Θα πάρεις μαζί σου φωτογραφική, θα τον φωτογραφίσουμε. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, όμως θα τον φωτογραφίσουμε, λέω. Και θα σου κάνουμε εγώ σινιάλο πότε θα τον φωτογραφίσεις. Δεν θα δείξεις τη φωτογραφική μηχανή, να μην την πάρει, θα πάρει ο Γέροντας. Κυριακή 1 Ιουλίου 1990. Βρίσκω τον Γέροντα στο πορτάκι του Ιερού Συγχαστηρίου έξω από τον ναό. Ήταν ο προθάλαμος πριν πας στο ναό. Να στέκεται μαζί με το πλοκάκι. Και λέω, τώρα είναι ευκαιρία. Και με αφορμή και με την πρόφαση. Γέροντα, πότε θα σας ξαναδώ. Τον έβλεπα γύρω στις... ένα με 1,5 μήνα. Αυτή ήταν η συχνότητα της επικοινωνίας μας. Εν τω μεταξύ, πριν το πω αυτό, στέκομαι και του λέω ψιθυριστά, πάτα το κουμπί τώρα. Και η μηχανή είναι εδώ και ο Γέροντας είναι εδώ μισό μέτρο ούτε κιόλας μπροστά μου. Αυτή ήταν. Αυτός άκουσε το νύχο του πατήματος της μηχανής και γυρίζει με μία πραγότητα και λέει το εξής. Γιατί φωτογραφίζετε, τα είδωλα. Και ανέπτυξες με 2-3 λέξεις τι σημαίνει είδωλο, ότι εμείς πρέπει να κάνουμε μία υπέρβαση σαν χριστιανοί, να μην έχουμε προσωποκρατία, προσωποληψία. Εντάξει, αλλά η φωτογραφία βγήκε και έγινε ανάρμαστη. Και πήγε και στη Σουηδία, πήγε παντού και είναι η μόνη που το χαρακτηρίζει έτσι ωραία και όμορφα. Και θυμάμαι και την ωραία ευχή που την είχα ακούσει σεβασμιότατε η πρώτη φορά στη ζωή μου, να χαίρεσαι τη γιορτή σου. Μα τι ευγένεια με λιστάλακτος, δεν σου λέει χρόνια πολλά και καλά και του χρόνου με έγινε, να χαίρεσαι την γιορτή σου. Είχα πάει στον Άγιο Παΐσιο, γνωρίζονταν αυτοί οι δύο, το ξέρετε πολύ καλά, σεβασμιότατε. Έχετε βγει και με τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο, στο Πακάκι. Εγώ ήξερα ότι γνωρίζονταν, αλλά έκανα και πώς δεν το ήξερα. Για να αποσπάσω μία ευλογία την οποία δεν μου την έδινε ο Γέροντας Ευσέβιος Μήτης. Να τον βάλω κάπως διαμεσολαβητή. Και του λέω, τον βρίσκω τον Άγιο Γέροντα, λέω, ποιος είναι ο πνευματικός σου. Σταθερή αρχή του Αγίου Παϊσίου είναι ο πνευματικός σου. Δεν μπορεί να υπάρξει χριστιανός ορθόδοξος χωρίς κεφαλή. Είναι σημαντικό αυτό. Και σε επίπεδο επισκόπου και σε επίπεδο απλού λαϊκού αδελφού. Όλοι μας ζούμε, πορευόμαστε με την δύναμη της κεφαλής. Δηλαδή, με τη δύναμη της υπακοής. Όχι της υπακοής του Μεσαίωνα, αλλά της υπακοής του Χριστού. Όταν μπαίνω εγώ στο ναό Φερετίν, κάνουμε μετάνοια όλοι οι ιερείς στον θρόνο και μετά μετανοίζουμε στην Αγία Τράπεζα. Εξών αν έρθει μας επισκεφθεί ο Επίσκοπος. Μετά αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά και ο Επίσκοπος πάντα ομνύει σε μία σύνοδο. Υπάρχουν κεφαλές. Έτσι λοιπόν με ρώτησε και ο Άγιος Παΐσιος, ποιο είναι έτσι πνευματικό. Λέω, Θεέ μου, να μην το θυμηθεί. Λέω τον Γέροντα Ευσέβιο. Και θέλω να κάνω αυτό, του λέω. Όχι, να μην το κάνεις.
να ακούσει αυτό που σου λέει ο πνευματικός. Αυτός είναι άγιος άνθρωπος. Δυστυχώς έκανα το δικό μου. Και τι κατάλαβα, ένα πρόβλημα ταλαιπωρήθηκα. Έφαγα τα μούτρα και το ευχαριστήθηκα. Γιατί να μην είμαι ειλικρινής. Οι κατατοπιές, τα λάθη, οι αμαρτίες μας μαθαίνουν, μας πληγώνουν, αλλά και μας σοφίζουν, μας μειώνονται. Και έτσι δεν μπόρεσα ούτε από τον Άγιο Παΐσιο να πάρω με αυτόν τον τρόπο την ευλογία. Φαντάρωστο και πρέπει να το πούμε. Μπορεί να σας κούρεσα, αλλά να με συγχωρείτε. Ήταν να πάω φαντάρος. Με τις σπουδές, με το ένα, με το άλλο, γεμάτη αλαζονία και φαντασία η νιώτη μας. Το μόνο που δεν ήθελα ήταν να πάω φαντάρος. Στην εστία του Σιδηροκάστου μια Κυριακή, τελειώνει η ομιλία, με πιάνει παράμερα σε ένα κομματιάκι που είχε εκεί σαν ρόσμο. Άκουσε παιδί μου, με αυτούς τους ανθρώπους θα ζήσουν. Μην προσπαθείς να τους αποφύγεις. Εσύ λέει θα πας και θα κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Και φυσικά η διάκριση, να το πω και αυτό που θυμήθηκα τώρα. Ένα πρόβλημα για τον Ορθόδοξο φαντάρο είναι η διατροφή. Όλοι ξέρουμε ότι η διατροφή εκεί το μόνο που δεν είναι πια είναι η νηστίση. Ένας αυστηρός, πολύ αυστηρός, θα μας φάει αυτή η αυστηρότητα που είναι μέρος της αδιακρισίας μας. Μου είχε πει στη συζήτηση πάνω, εκεί που θα πας, Τετάρτη και Παρασκευή δεν θα τρως κρέας και ας τρώνε οι άλλοι. Αυτός είναι ο κανόνας. Στον κανόνα δεν μπορούν να υπάρχουν φιλάνθρωπες εξαιρέσεις, ρωτάω. Ο γέροντας, ο λόγος, όσο είσαι εκεί, δεν ευθύνεσαι εσύ για την διατροφή που σου προσφέρω. Έτσι οικονομούνται οι ψυχές. Όσο είσαι εκεί, δεν έχεις την ευθύνη της διατροφής που σου προσφέρω. Με ανέπαυσε εκεί. Ουσιαστικά με απενεχοποίησε. Είναι ωραίο να απενεχοποιείς τους ανθρώπους που σε πλησιάζουν. Για να σε θυμούνται και για να ξανάρθουν. Και φυσικά να πω και το εξής. Ήμουνα στο Κέντ, στην Αυλώνα, στη στρατολογία, χαμένος μέσα στους ποριαμούς, στις συμπληρώσεις των στοιχείων των οπλητών, και τα λοιπά και τα λοιπά, έρχεται στις 3.30 ώρα ένας και μου λέει «Σε θέλουν κάτω στην είσοδο, στην πύλη». Εμένα λέω, επισκεπτήριο δεν είχαμε, δεν μπορούσαμε να έχουμε. Απογορευόταν να έχουμε, διότι ακόμη δεν είχαμε ορκιστεί καλά θυμάμαι. Αλλά παρόλα αυτά το μήνυμα ήταν ότι έπρεπε να πάω στην πύλη κάτω. Τράβασα ράντι, πήγαινε, ξέρω εγώ στην... Τα άλλα μεσημέρι, Ιούλιος μήνας, πάω και τι να το βλέπω, το γέροντα Ευσέβιο. Λέω, γέροντα εσείς εδώ. Ναι, λέει, είμαι από τις 12 η ώρα και σε περιμένω. Ένας άνθρωπος μιας περασμένης ηλικίας, με τις ασθένειές του, καρδιολογικές, με την αίσθηση του, περίμενε 4 ολόκληρες ώρες τη σαγουραφεδιά να με δει. Στίχημα με τον εαυτό μου δεν βάζω. Θα το έκανα. Όχι, ποτέ. Λέω. Αλλά πόσο είχε πλημμυρίσει η δική του η καρδιά από αγάπη. Να δει το τέκνο του. Ουσιαστικά μου έδινε μαθήματα πώς είναι οι πνευματικοί πατέρες. Πώς αναλύσκονται. Πώς δεν ξεχνούν. Πώς δεν αδιαφορούν. 4 ώρες μέσα στο κατά μεσήμερο του Ιουλίου περίμενε τον οπλίτη Δαμιανό Σαράντη να τον δει. «Σε βλέπω, είσαι καλά», λέει. «Αλλά τώρα θα φύγω. Έχω μόνο τον οδηγό μου, τον συγχωρεμένο τον Μίμη Θεοδοσέλη, που ήταν ένας άγγελος του γέροντα, διάκονος, τον διακονούσε όλα αυτά τα χρόνια, αιωνία του η μνήμη». Και λέω, «Πού θα πάτε, γέροντα?» «Το πού θα πάω, μην το ρωτάς». Εξαφανιζόταν από τον Μάιο, με Σεπτέμβρη και μετά Οκτώβρη ή τέλος Σεπτεμβρίου ξανάρχιζε τις εξομολογήσεις, αλλά εξαφανιζόταν κυριολεκτικά. Δεν ήξερε κανένας πάνω στη γη πού θα πάει,
Και δεν πήγαινε να πάρει άδεια ή να ξεκουραστεί ή καμιά φορά εμείς θα πάρουμε μια άδεια να πάω σε ένα μοναστήρι να δω πατέρες. Αυτός πήγαινε για να εντείνει τις ασκητικές του προσπάθειες, την άσκησή του, την προσευχή του, τον αγώνα του για τους αδελφούς του, για την Εκκλησία. Του λέω μια άλλη φορά όταν ήξερα ότι θα φύγει, θα μας φύγει πάνω για ένα τετράμινο, γέροντα να έρθω κι εγώ. Και τότε χάραξε τα όρια της ιερής ησυχίας του. Α, ο Ευσέβιος, ο ταπεινός Ευσέβιος δεν μπορεί να κουβαλήσει κανέναν μαζί του. Τέτοια ήταν η αγάπη του για την ησυχία. 19 Φεβρουαρίου του 1993 είχα πάρει άδεια από στρατιώτης και λέω δεν γίνεται, πρέπει να πάω πάνω στον Άγιο Σάββα να δω τον γέροντα. Ευνηδιάστηκε που με είδε, δεν το περίμενε, αλλά ήθελα και εγώ τόσο πολύ να πάω γιατί το είχα ανάγκη τότε και πάω και τον βρίσκω και ήταν χιονισμένος ο δρόμος και κατεβήκαμε όλη αυτή την πορεία από το κελί του Αγίου Σάββα μέχρι Θεά Πέτρα με πολλές δυσκολίες και πήγε για μια στιγμή να με πέσει, δηλαδή γλίστρησε πάνω στον πάγο και πάω εγώ να τον κρατήσω και αμέσως αυτοτακτοποιήθηκε, δηλαδή ορθώθηκε και μου θύμισε η κίνηση του, έχετε ένα βίντεο εδώ που έρχεται και μιλάει και μέχρι να ανέβει τα σκαλιά κάποιος από εσάς πάει να τον κρατήσει και του κάνει με το χέρι. Κάπως έτσι ανάλογα είχε φερθεί και σε μένα όταν πήγα να το πιάσω, λέω γέροντα προσέξτε λέω θα πέσετε. Όχι, στεναχωριέσαι. Δηλαδή δεν ήθελε ούτε την παραμικρή ανθρώπινη εύλογη ανθρώπινη βοήθεια. Ήταν μόνος του. Ήθελε να είναι μόνος του. Για να μπορεί να αυτοδυσκολεύεται. Φυσικά αυτό σε εμάς αν γινότανε αδιάκριτα θα χτυπούσε κατευθείαν το νευρολογικό σύστημα. Αλλά όχι σε αυτό. Αυτός είχε γίνει χαρκέντερος. Ήδη από τα χρόνια της φοίτησής του μου είχε πει ένας φίλος του και τιμημένος επίσκοπος και συναγωνιστής εκ των 12 ότι ήμασταν συμφοιτητές, λίγο άρεσε στο κρεβάτι χωρίς να βγάζει καθόλου τα αρδιλά του. Τα είχε πάντα μόνιμα μαζί του γιατί ήταν σε ετοιμότητα να μπορεί να τρέξει, να διακονήσει, να καταπιαστεί με κάτι, να εργαστεί. Ο πατήρ Παύλος ο συγχωρεμένος από το Σιδηρόπεστρο με έπαιρνε τα πρωινά, περνούσε από το σπίτι της θείας μου και πηγαίναμε. Αυτός για να λειτουργήσει στο προφήτη Ηλία στη Θεά Πέτρα και εγώ για να ανέβω στο μοναστήρι του Γέροντα. Όταν στη διάρκεια μέχρι να πάμε, μου έλεγε ο πατήρ Παύλος, τι σοφός άνθρωπος λέει, Δαμιάνε παιδί μου, τι σοφός άνθρωπος λέει, όλα τα ερωτήματα που του έχω πει μου τα έχει λύσει λέει, και μάλιστα μου έδειξε και τρόπο ασκητικό πώς να κάνω τον Άγιο Άρτο και να τον έχω μαζί μου όταν ασθενώ και δεν μπορώ να κοινωνώ. Αυτό το τυπικό της ερήμου ο γέροντας Ευσέβιος το κρατούσε. Δηλαδή μέσα στην απομόνωσή του, μέσα στην ερημία του είχε τον Άγιο Άρτο για να μπορεί να κοινωνεί και να αναλαμβάνει πνευματικά. Δεν έχανε δηλαδή επαφή ποτέ με τον Χριστό τον ζωντανό. Και όταν συναντήθηκαν ο συγχωρημένος ο πατήρ Παύλος με τον γέροντα Ευσέβιο, αυτή η σκηνή μου θύμισε μόνο γεροντικό. Πολλές φορές εμείς οι κληρικοί, λόγω συνηθίες, λόγω χαρακτήρους, αλληλοασπαζόμαστε σύντομα, τυπικά και βαρετά, ενώ έβλεπες κι απ' τους δύο να βγαίνει μια εγκαρδιότητα. «Δώσ' μου την ευχή σου», λέει ο πατήρ Παύλος, «Δώσ' μου εσύ τη δική σου την ευχή». Και έσκυβε ο γέροντας μέχρι κάτω και υπήρχε μία ευγενής πνευματική άμυλα. Ποιος θα δώσει, ποιος είναι αυτός που θα δώσει την ευχή. Εμείς στο τέλος θα λέμε «Άντε πάρε και ευλογήσω». Δεν ήθελε να δώσει ευχή σε ενσυλλειτουργό ιερέα. Και με είχε πιάσει ένας μωρός ζήλος τότε και είχα πάρει και νέες διαθήκες και τις μοίρασα. Και ήθελα και περίμενα ότι ο γέροντας θα το επιβραβεύσει αυτό.
Γέροντα, σαν ένα μικρό παιδί αδαΐς στα πνευματικά όπως πάντα, πάω και του λέω, Γέροντα, κάνω καλά, μοιράζω Καινές Διαθήκες, τι δε κακίσαι όπου έβρισκα. Και μου λέει, αρκεί να υπάρχει αγαθή πρόθεση, δεν φτάνει αυτό. Μπα, σαν είναι ένας κεραυνός μες στην καρδιά. Εγώ νόμιζα ότι θα εισπράξω ένα μπράβο, ένα αρκεί να υπάρχει, το πάνω είναι να υπάρχει αγαθή πρόθεση. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Όπως και δύο λόγοι που ήταν κεραυνοβόλοι τότε για μένα ήταν όταν έδινα τις συστάσεις, α, αυτός πολύτεκνος εδώ. Λέει, τι σημαίνει αυτό, ότι είναι πολύτεκνος, είναι και χριστιανός. Μα τι λέτε, δηλαδή, ο γέροντας πήγαινε στο βάθος των πραγμάτων με τον τρόπο του. Δεν σε άφηνε να κοιμάσαι, να αυτοειδεάζεσαι. Όπως και ένα άλλο, είχα φοβερή ευλάβεια και έργο με τη χάρη του Θεού και την αρχή του Γέροντος, ευλάβεια στους κληρικούς. Έγινα παπάς και θα σας το πω σαν εξομολόγηση, πεθύμησα να πάρω ευχή από παπά. Τον επίσκοπό μας δίνει την ωραία του πατρική ευχή, δεν μπορούμε να το βλέπουμε πάντα μέσα στις διακονίες του, αλλά πεθύμησα να πάρω την ευχή ενός παπά, ξεχνώντας ότι είναι παπάς. Αλλά θέλω να πω ότι με έβαλε ένα φρένο και σε αυτό. Πρόσεχε. Πρόσεχε, δεν ξέρεις τι μπορεί να κρύβει ο κάθε κληρικός. Τι λέτε, Γέροντα. Τότε ήμουνα στη φάση της φαντασίας και της ιδεολειψίας και είχε τόσο δίκιο. Μετά ήρθαν τα χαστούκια τα καλύτερα από τους... παράθυρο του Ιερού Ησυχαστηρίου ήταν κάποιοι χαιρετισμοί. Σεβασμιότατε, τελειώνω, να με συγχωρέσετε. Άκουγα ένα εξαίσιο άσπηλε. Όπως λέγαμε ότι ήταν αργός, ήσυχος, αργός, ευκατάλληπτος, καθαρόλαλος. Αλλά τέτοιο άσπηλε δεν έχω ξανακούσει στη ζωή μου. Και με συγχωρείτε που αυτό προκαταβάλλομαι, δεν πρόκειται να ξανακούσω. Μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, σκυμμένος, αυτή η κύφωση από πού ήρθε. Άσπηλε, αμόλυντε, άχραντε, αγνή παρθέν, θεόνυμφε, δέσποινα. Εγώ που ήμουν τότε νέος, πιάστηκα δηλαδή, λέω, αλλά απ' την άλλη όμως, ο γέροντας ήθελε πάντα να εμβαθύνουμε, να μην αφήνουμε τα λόγια των ευχών, τα λόγια των τροπαρίων να φεύγουν από το μυαλό έτσι. Ήθελε να στεκόμαστε και μάλιστα συνιστούσε αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Και τον νη το τελικό να το λέμε, να σεβόμαστε τα κόμματα, τις παύσεις, τις άνω και κάτω τελείες. Είναι σημαντικό. Δεν ήθελε μια σιγά σπιραμόνη, άφτορα, άφτορα, λίπα, αρθένα, δες. Όχι. Ήταν αυτό για τον γέροντα βλασφημία, μην το κάνεις. Μου είπε προσωπικά, καλύτερα 5 λεπτά καθαρής προσευχής, παρά ένα μισάωρο μια τυπικής προσευχής που λέγεται για να λέγεται. Ήθελε δηλαδή την αισθαντική, την καρδιακή την προσευχή. Αυτό συνιστούσε και από τον ίδιο τον εαυτό, αλλά και... Από αυτό που λένε και όλοι οι πατέρες. Τότε που έγινε το θέμα με τις ταυτότητες, πάλι η ανδριοσύνη του, το πνεύμα της ανδρείας και της αυταπάρνησης μπροστά μου. Γέροντα, τι θα κάνουμε με τις ταυτότητες. Φεύγει το θρήσκευμα, φεύγει το ένα, φεύγει το άλλο. Και τότε, για εκείνη την εποχή, που λέει με μια φυσική... Με μια πεποίθηση που ήταν πολύ φυσική για αυτόν, αλλά όχι για μένα που το άκουγα. Καιρός να πάμε όλοι μαζί φυλακή, μου λέει. Φαίνεται ουτοπία, αλλά αυτό στη βάση του, στο κέντρο του, είναι η λύση. Αν πηγαίναμε όλοι φυλακή που δεν δεχόμασταν την απάλληψη του θρησκεύματος από την ταυτότητα, ποιοι θα ήταν οι πολίτες.
Και εγώ λέει να πάμε φυλακή όλοι μέσα. Λέω, γέροντα, μόνος σου θα πας. Και μου λέει τότε, ο παπάς πρέπει να είναι ο πιο φτωχός. Δηλαδή να δείχνει παράδειγμα φιλοπονίας και αφιλοχρηματίας. Και γυρίζει και λέει ένα λόγο τεράστια σημασίας. Εγώ μετάνιωσα που έγινα παπάς. Αν με ρωτήσεις εμένα. Έχοντας όμως μέσα του τα βιώματα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Όπως ο ίδιος όταν είχε χειροτονηθεί, ένιωσε, όπως ξέρετε, σαν να στραβεί μέσα στην καρδιά του και έφυγε για την έρημο, για τον Ήρη ποταμό. Και στο αμάξι μαζί με το συγχωρεμένο τον Θεοδοσέλη, εμένα με πήρε ο ύπνος. Αυτός από αγρυπνία, από άσκηση και από εξομολόγηση, τα χαρά άγρυπνος. Τον ακούω όμως να λέει, περνούσαμε από ένα κτίριο, από ένα εργοστάσιο επιστημονικού χαρακτήρα και μου λέει ποιος από εμάς κάνει προσευχή για τους επιστήμονες ώστε να τους φωτίζει ο Θεός να βγάζουν, να εξετάζουν, να έχουν καλές μελέτες, καλές παρατηρήσεις και καλούς καρπούς από την γνώση τους. Και τις συνάξεις τις έκαμε τελευταία στην Αγάπη Χριστού, όπου υπηρέτησε για 2,5 χρόνια στη συγχωρεμένη την μοναχή Αγγελική Τσαούση, όπου δεχόμασταν φτωχούς ανέργους και οικογένειες άπορες, και ερχόταν και έκαμε ωραίες συνάξεις θεολογικού χαρακτήρα και μάλιστα θυμάμαι ένα κάπως χιουμοριστικό, ήταν ένα μεγάλο πιάνο δίπλα στο μικρόφωνο και τον έβλεπα, με έβλεπε στα καθίσματα και πάει και κάθεται πάνω στο πιάνο και καθήμενος λέει τώρα θα σας παίξω και πιάνο μετά από αυτά που σας είπα. Δηλαδή είχε ένα λεπτό χιούμορ που ανέπαυε και δεν κούραζε τις ψυχές όπως κουράζω εγώ καλή ώρα εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που με δεχτήκατε, σεβασμιότατε Πάτερε και Δέσποτα Θεοκλήτε, να έχω την ευχή σας, να έχουμε την ευχή όλων των πατέρων εδώ που αγωνίζονται. Είναι μεγάλο θέμα στους καιρούς που διανύουμε η ενότητα, όλοι να γίνουμε ένα σώμα με την προσευχή, με την αλληλοπεριχώρηση και με την πολιτεία μας, να παίρνει υπόσταση η πολιτεία μας, την υπόσταση της αγάπης και όπως έλεγε ο Όσιος Γέροντας Ευσέβιος, η αγάπη είναι η ζωή της καρδιάς μου. Την ευχή του και την πρεσβεία του τολμώ να πω να έχουμε όλοι μας. Αμήν.